Και επειδή τώρα κορονίδα του εθελοντισμού δεν είναι άλλος παρά ο Ιερυθρός Σταυρός σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό, μάλιστα το πρωί στις συνδέσεις που κάναμε με τις πληγήσεις περιοχές, είδαμε εθελοντές του Ιερυθρού Σταυρού να δίνουν τη μάχη, να βοηθούν ανθρώπους, να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία, να τους παραλαμβάνουν κατά τους απεγκλωβισμούς τους και να τους παρέχουν τις πρώτες και απαραίτητες βοήθειες και καθοδήγηση. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αυγερινός, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια. Και ο Όμιλος Αντένα στηρίζει, Νικόλα, πάντα τις προσπάθειες αυτές του οργανισμού. Συνεργάζεται στενά, νομίζω, θα μας πει ο κύριος Αυγερινός και το αντικείμενο αυτής της συνεργασίας και το τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Βεβαίως. Καταρχάς να τονίσω ότι εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα ήθελα να εκφράσω την βαθύτατη και ειλικρινή μου συμπαράσταση στα θύματα, σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί μια ανίποτη τραγωδία. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από τις πλημμύρες και την παροχή βοήθεια στη συνδρομή από τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού που είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια φορά, σωστά. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ενεργούμε στον Άγιο Θωμά, στη Λάρισα, με το Φουσκωτό, με τους ναυαγοσώστες, διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ομάδα μάλιστα έχει έρθει και ενισχύει και από την Πάτρα. Είμαστε από την πρώτη στιγμή παντού, σε όλες τις πληγήσεις περιοχές. Έχουμε την μεγάλη ειλικρινά δυναμική των εθελοντών μας που είναι διακριτή, γιατί έχουν υποστεί μια βασική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που τους καθιστά ικανούς οπουδήποτε και αν κληθούν να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω από αυτή την ωραία εκπομπή το θαυμασμό, θα έλεγα ειλικρινά, την βαθύτατη ικανοποίηση και το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν το περίσσευμα ψυχής, αποδεικνύουν τον αλτροϊσμό, την αλληλεγγύη τους και θυσιάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να μπορέσουν να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί σε αυτό το δύσκολο έργο. Όλη την ημέρα παντού, παροχή πρώτων βοηθειών, δυνατότητα και βεβαίως συνεχή βοήθεια στην εκένωση οικίσκων που είναι σε δύσκολες πλημμυρικές καταστάσεις. Επίσης, στην όσο το δυνατόν καλύτερη ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν υποστεί, θα έλεγα, βιβλική καταστροφή. Είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί, δίδοντας επίσης τρόφιμα, δίδοντας οποιαδήποτε βοήθεια πάσης φύσεως. Η μεγαλύτερη ανάγκη που είναι, Πρόεδρε, είναι στα φάρμακα, γιατί υπάρχουν και πολύ ηλικιωμένοι και υπέργυροι άνθρωποι ανάμεσα στους πλημμυρικούς. Δεν είναι μόνο στα φάρμακα. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, ακόμα και στο νερό υπάρχει τεράστια ανάγκη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα, στις 7.30 ώρα, ίσως και πιο νωρίς, έχει αποστείλει δύο φορτηγά, το ένα στο Βόλο με 30.000 εμφιαλωμένο νερό μισού λίτρου, το οποίο είναι δωρεάν, θα ήθελα να το πω, του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου και Λουτρακίου, και εκεί βεβαίως θα παραδοθεί στον πρόεδρο του Οικίου Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα γίνει περαιτέρω διανομή. Κύριε Πρόεδρε, όσοι μας ακούν τώρα, ναι, και θέλουν να βοηθήσουν, πώς μπορούν να το κάνουν? Ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Αντένα, την οικογένεια Αντένα, γιατί και πάλι έχει συμπορευθεί και έχει συμβαδίσει μαζί μας στην παράκληση, στην έκκληση που έχουμε κάνει να βοηθήσουν οι συμπολίτες μας όσο και όπως μπορούν, είτε με την συλλογή που κάνουμε τροφίμων μακράς διάρκειας, δηλαδή όσπρια, δημητριακά, ζυμαρικά, γάλα, ευαπορέ, κονσέρβες παντός τύπου, μακράς διάρκειας βεβαίως, και είδη προσωπικής υγιεινής. Πάντα αρρωγός ο Αντένας της προσπαθίας. Πάντα σας. Να δούμε αρρωγός, παρακαλώ πολύ, και την κάρτα με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, όπου όποιος θέλει μπορεί να συνδράμει. Βεβαίως. Τα σημεία συλλογής στην Αθήνα των τροφίμων είναι στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στο Κολωνάκι Λυκαβητού 1 και στις κεντρικές μας αποθήκες στον Κολωνό, Άστρους 111-113. Όποιος θέλει περαιτέρω πληροφόρηση μπορεί να παίρνει τηλέφωνο στο 210-36-46-005. Η παράδοση τροφίμων γίνεται καθημερινά έως και την Παρασκευή από τις
8 το πρωί και πιο μπροστά, αν θέλετε, 7 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Βεβαίως και η κατάθεση για όσους μπορούν ή ουδήποτε χρηματικού ποσού. Και θέλω να τονίσω ότι η συλλογή τροφίμων στη συνέχεια από τους εκπαιδευμένους εθελοντές και το προσωπικό μας υφίστανται μία πάρα πολύ προσεκτική ταξινόμηση, διαλογή, πακετοποίηση, δεματοποίηση, μπαλετοποίηση και αποστέλλονται με τον απόλυτο, θα έλεγα, σωστό τρόπο και παραδίδονται στους πλημμυροπαθείς με απόλυτο σεβασμό, με απόλυτη τάξη. Σεβόμαστε και το παραμικρό τεμάχιο βοήθειας που θα φέρει ο συμπολίτης. Σεβόμαστε και το τελευταίο σέντς που θα μας δώσει ο συμπολίτης μας. Έχουμε, θεωρώ, την απόλυτη δυνατότητα να είμαστε απόλυτα σωστοί στη διαχείριση της οποιασδήποτε βοήθειας. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Αντένα που είναι μαζί μας, να ευχαριστήσω τους έθελοντες, αλλά κυρίως τους ανώνυμους πολίτες που πάντα εμπιστεύονται τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε σήμερα που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη Θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Και τούτο, νομίζω, συμβαδίζει με αυτή τη βιβλική καταστροφή, την τρομακτική καταστροφή, διότι η γνώση των πρώτων βοηθειών είναι ένα τεράστιο ανθρωπιστικό καθήκον. Δείχνει την αλληλέγγυα δική μας διάθεση, τον αλτροϊσμό, την κοινωνική προσφορά μας. Όλοι μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες. Ας αποτελέσει, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μία αφορμή για να ενισχυθεί το μήνυμά σας. Βεβαίως, και έχουμε, κυρία Σαράφουγλου, ωραία εκδήλωση αυτή την ώρα, μέχρι τις 2 η ώρα, στην πλατεία Συντάγματος, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό στην μάθηση των πρώτων βοηθειών. Και φέτος το μήνυμα είναι πρώτες βοήθειες στον ψηφιακό κόσμο. Η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά στην όσο την καλύτερη δυνατή, θα έλεγα, διαδραστική, αλλά και εκ του μακρόθεν εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Έχουμε στη διάθεση των πολιτών e-learning. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανέκαθεν έχει την καλύτερη τεχνογνωσία, εκμάθηση, διαδραστικά, βιωματικά ωραία προγράμματα σε όσους θέλουν να μάθουν πρώτες βοήθειες. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτή σας η προσπάθεια και η πρωτοβουλία να αποδώσει καρπούς και με καινούριους εθελοντές στον Ερυθρό Σταυρό που θα ενισχύσουν περαιτέρω αυτό το μοναδικό έργο που παρέχεται στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βαφιάδη, κύριε Σαράφουλου. Ευχαριστούμε, λοιπόν, τον κύριο Αντώνη Αβγερινό, τον πρόεδρο.